Αφορμή για τη συνέντευξή μας είναι η προσπάθεια στην οποία και εσύ συμμετέχεις για την είδηση μιας νέας ταξικής παράταξης στον χώρο του συνδικαλισμού που η διεθνική της συνδιάρξη θα γίνει στις 15 και 16 Μαρτίου. Πριν όμως ξεκινήσουμε, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, θα ήθελα να μιλήσουμε γενικότερα για την κατάσταση του εργατικού κινήματος σήμερα στην Ελλάδα. Πάρα πολλοί περίμεναν μια θερμή εργατική αντεπίθεση λόγω της οικονομικής κρίσης και του διαρκούς επιδεινόμενου βιωτικού επίπεδου των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, αυτή η θερμή εργατική αντεπίθεση μέχρι τώρα δεν έχει χρηματοποιηθεί. Θα ήθελα να μας πεις για ποιους λόγους έγινε αυτό. Νομίζω ακόμα και αν συντρέχουν όλες εκείνες οι αντικειμενικές συνθήκες που θα έπρεπε να προκαλέσουν μια μεγάλη κοινωνική αντίσταση, εδώ η ανάπτυξη των κοινωνικών αντιστάσεων δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε γραμμική μπορεί να είναι, γιατί συντρέχουν σε αυτό αντικειμενικοί και υποκειμενικοί λόγοι. Στους αντικειμενικούς λόγους, κανείς μπορεί να σκεφτεί την σφοδρή επίθεση που είχαμε το προηγούμενο διάστημα από τις οργανωμένες δυνάμεις της εργοδοσίας και του κεφαλαίου. Και το δεύτερο είναι υποκειμενικοί λόγοι. Το συνδικαλιστικό κίνημα μπροστά σε αυτή την σφοδρή επίθεση δεν είχε την απαραίτητο βαθμό ανθεκτικότητας, ήταν αποδυναμωμένο. Είχαμε μια ηγεσία η οποία ουσιαστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια έχει απορροφηθεί από τις δοξασίες του φιλελευθερισμού. Υπάρχουν αιτίες και παθογένειες από το χθες που δημιούργησαν μια περίοδο μεγάλης αποσταθεροποίησης. Σήμερα παίρνουμε τον εύλογο χρόνο και μας δίνεται δυνατότητα να επιδιώξουμε μια πολιτική, ιδεολογική και οργανωτική ανασυγκρότηση και με νέους όρους να οργανώσουμε αυτή την αντίσταση και την αντεπίθεση για την υπεράσπιση των αναγκαίων δικαιωμάτων των εργαζομένων. Αυτό που έχει κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ παραδοσιακά μετά τη μεταπολίτευση η δύναμη των συνδικάτων πήγαζε κυρίως από τη δύναμη που είχαν μέσα στα συνδικάτα του δημοσίου τομέα, όταν ξέσπασε η οικονομική κρίση και χτυπήθηκε άγρια ο δημόσιος τομέας, οι εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα, οι ηγεσίες της ΓΕΣΕΕ και της ΑΔΔ όχι μόνο δεν κατόρθωσαν να υπερασπίσουν τους εργαζόμενους, αλλά κατά κοινώς λεγόμενο τους ξεπούλησαν. Η ερώτηση λοιπόν είναι σήμερα που η επίθεση αυτή συνεχίζεται με αξιολογήσεις, με απολύσεις, με τρατικοποίηση. Τι γίνεται, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν αγαθεί στην ήττα τους? Όχι, ξαναπαναφέρω τον ισχυρισμό στην προηγούμενη απάντηση ότι τα αντανακλαστικά των συνδικάτων ήταν πολύ χαμηλότερα από τις ανάγκες και τις προκλήσεις αυτής της ιστορικής στιγμής. Η ηγεσία και της ηγεσία και της ΑΔΔ και ιδιαίτερα της ηγεσία είναι μια ηγεσία από στελέχη τα οποία είχαν αναφορά και στα πολιτικά κόμματα που συμμετείχαν στις μνημονιακές κυβερνήσεις. Η ίδια η ανάλυση που εθέτησε αυτή η ηγεσία για τη χαρακτηριστικά της κρίσης ήταν ότι ήταν μια κρίση προσωρινού χαρακτήρα και ο ρόλος των συνδικάτων θα περιοριζόταν στο να αντιμετωπίσει τους επαχθείς όρους των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων. Αυτή η καταστροφική ανάλυση από πλευράς της ηγεσίας των συνδικάτων ουσιαστικά εξελίχθηκε και σε κρίση τακτικής και σε κρίση στρατηγικής. Δεν συγκροτήθηκε σε ένα ισχυρό πόλο πολιτικά, ιδεολογικά, κινηματικά απέναντι σε εφαρμοζόμενες πολιτικές στα συνδικάτα, δεν συνένωσαν τις δυνάμεις τους, δεν τους προσέδωσαν πολιτικά χαρακτηριστικά και περιορίστηκαν σε έναν αγώνα με αμυντικά, κλασικού τύπου χαρακτηριστικά. Πρόσθετα προβλήματα ήταν η ίδια η γραφειοκρατική λειτουργία των συνδικάτων και η συντεχνιακή κυρίως προσέγγιση, και αναφέρομαι κυρίως στο δημόσιο τομέα, που και αυτά αποτέλεσαν δύο βασικές αιτίες που αποδυνάμωσαν την προσπάθεια να δημιουργηθούν ισχυρές κοινωνικές αντιστάσεις. Πιστεύω λοιπόν ότι οι αιτίες της προηγούμενης περίοδου κανείς μπορεί να τις κάνει να τις κατηγοριοποιήσει σε αντικειμενικές και υποκειμενικές. Παρ' όλα αυτά θα ήταν άδικο αν λέγαμε ότι δεν υπήρχαν και κοινωνικές αντιστάσεις και προέκυψαν. Κοινωνικές αντιστάσεις υπήρχαν. Δεν μπορεί η ηγεσία να τις συντονίσει και να τις κάνει μόνιμες. Πώς να τις κάνει επίμονες. Και δεν μπόρεσε και δεν ήταν και επιλογή της. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να αποφασίσει ένα συνεχτικό σχέδιο κλιμακούμενων και πολύμορφων μορφών δράσεων που θα πετύχει κάθε φορά τη μεγαλύτερη μαζικοποίηση των κινητοποιήσεων. Θα αναζητούσε τις αναγκαίες κοινωνικές συμμαχίες για να συγκροτήσει εκείνο το ισχυρό κοινωνικό και πολιτικό ρεύμα ικανό να ανταποκριθεί στις ιστορικές αυτές προκλήσεις και την επίθεση την οποία δέχτηκαν τα συνδικάτα. Αυτοί είναι μερικοί από τους βασικούς λόγους. Ωστόσο, πρέπει να κρατήσουμε ότι υπήρχαν και πολιτικά αποθέματα στο κίνημα. Οργάνωσε μεγάλες κοινωνικές αντιστάσεις, δημιούργησε μεγάλα πολιτικά γεγονότα που τροφοδότησαν μια κοινωνική διεργασία, τέτοια που αποδόμησε το πολιτικό σύστημα, απονομοποίησε τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Εννοείς την πτώση της κυβέρνησης Παπανδρέου. Ακριβώς. Αποδόμησε και απονομοποίησε τις κυβερνητικές πολιτικές και τροφοδότησε αυτή την κοινωνική διεργασία, η οποία αναζήτησε και πολιτική εκπροσώπηση με τις τελευταίες εκλογές του Ιουνίου του 2013. Πλώς ήθελα να πω το εξής. Ενώ και σήμερα πια και η κατάσταση του συνδικαλισμού στο δημόσιο τομέα δεν είναι καλή, παραδοσιακά ήταν κακή εξ αρχής
στον ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερα τώρα με την κρίση, το φόβο της απόλυσης και την εργοδοτική τρομοκρατία που υπάρχει στον ιδιωτικό χώρο, στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού χώρου, είναι δύσκολος ο συνδικαλισμός. Εσείς ως νέα παράταξη έχετε να προτείνετε κάτι σε σχέση με, με το συνδικαλισμό και πώς μπορεί να προχωρήσει στον ιδιωτικό τομέα? Έτσι κυρίως τα πράγματα ήταν δύσκολα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι η μεγάλη τρύπα οργάνωσης των εργαζομένων και της ανάπτυξης του δικαστικού κινήματος. Σε σημερινές συνθήκες νομίζω ότι ένας τρόπος για να δημιουργήσεις καλύτερους όρους οργάνωσης των εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα είναι να επαναφέρεις όλα εκείνα τα εργασιακά και εργατικά οράματα που έχουν να κάνουν με τα δικαιώματά σου, με το δικαίωμα στην ασφάλιση, με την εργατική και κοινωνική αλληλεγγύη. Εξάλλου, αυτό πρόκειται για μια μεγάλη αξία στη βάση της οποίας οργανώθηκαν τα συνδικάτα, οργανώθηκαν οι εργαζόμενοι και αυτή η αξία σήμερα είναι αντικατάστατη. Άρα, λοιπόν, να επαναδελογικοποιήσουμε την αξία της συλλογικής δράσης, της συλλογικής διεκδίκησης, του συλλογικού αιτήματος, την αξία της αλληλεγγύης και στη βάση αυτά τα συνδικάτα, λοιπόν, πρέπει να πάνε σε αντίθετη κατεύθυνση από ό,τι εφαρμόζουν οι μνημονιακές πολιτικές και εξηγούμε. Πρέπει να αποφύγουν μια πρακτική κατακαιρματισμού και συντεχνιακής νοοτροπίας και λογικής, να συγκροτήσουν μεγάλες συλλογικότητες με μεγάλο εύρος που μπορεί να υποδεχτεί το σύνολο των εργαζόμενων ανεξάρτητα τη σχέση εργασίας που μπορεί να έχει. Στη βάση μιας τέτοιας παραδοχής και με μια νέα γενιά συνδικαλιστών που είναι αποφασισμένα να εκπροσωπήσουν τα νέα αιτήματα των εργαζομένων, μπορούμε να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις ανασυγκρότησης και ανασύνταξης του δικαστικού κινήματος. Ναι, ήθελα να πω απλώς, υπάρχουν παραδείγματα σε αυτά τα τελευταία χρόνια της κρίσης προσπαθειών συντονισμού ιδιωτικού και δημόσιου τομέα? Ναι, νομίζω ότι από τα δυνατά σημεία αυτής της κρίσιμης περίοδου των προηγούμενων 4 χρόνων κρατάμε ως πολύ καλά παραδείγματα το συντονισμό των πρωτοβάθμιων σωματείων, το συντονισμό των δευτεροβάθμιων οργανώσεων, πέρα και έξω από την ηγεσία των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε τριτοβάθμιο επίπεδο, την ευρηματικότητα και την αυτενέργεια πολιτών και των εργαζομένων να συγκροτήσουν νέες συλλογικότητες, νέα κινήματα πόλης, νέα κινήματα ανυπακοής. Και ιδιαίτερο χαρακτηριστικό αυτών των κινημάτων ήταν όταν συναντήθηκαν με το εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, εκεί που δημιούργησαν μια κρηκτική δυναμική που δημιούργησαν νέους μαζικούς όρους αντίστασης και κοινωνικής διεργασίας. Στην εποχή του νεοφθαρισμού θα δημιουργήθηκε μια νέα κατάσταση στην εργατική τάξη. Πολλοί μιλάνε ότι έχει αλλάξει και η σύνθεση της εργατικής τάξης. Δηλαδή μαζικοποιήθηκε το φαινόμενο της μερικής και επισφαλούς εργασίας. Επίσης στην Ελλάδα έχουμε παραδοσιακά για το πρόβλημα της μαύρης εργασίας. Θα ήθελα να μου πεις, σε αυτούς τους τομείς ξέρουμε ότι είναι δύσκολο να υπάρξει συνδικαλισμός. Γίνεται όμως προσπάθεια, έστω από εσάς, πώς το βλέπετε εσείς, η νέα συνδικαλιστική παράταξη, πώς βλέπετε αυτό το ζήτημα της επισφάλειας? Ναι, να πούμε ότι αυτός ο χώρος της επισφάλειας δεν είναι νέος χώρος. Είναι και πριν το μνημόνιο, απλά τώρα γενικεύτηκε. Έχει γενικευθεί πάρα πολύ. Έχει γενικευθεί πάρα πολύ. Τώρα αποτελεί λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων. Εργαζόμενοι να υποαπασχολούνται ή να απασχολούνται σε ελαστικές μορφές εργασίας. Κατά συνέπεια, το συνδικαλιστικό κίνημα εδώ πέρα πρέπει να επαναπροσδιορίσει τον προσανατολισμό του και να δει εξειδικευμένες και στοχευμένες πολιτικές προσέγγισης αυτών των νέων στρωμάτων. Μέχρι σήμερα, αυτά τα στρώματα των εργαζομένων δεν τα έβρισκε ούτε οι ελεκτικοί μηχανισμοί, δεν ήθελαν να τα βρουν, δεν τα έβρισκαν και τα συνδικάτα για να τα εντάξουν στο εσωτερικό του. Κατά συνέπεια, λοιπόν, μια προσπάθεια να συγκρούνται του συνδικαλιστικού κινήματος περνάει από την πρώτη επιλογή που οφείλει να έχει, την ένταξη όλων αυτών των εργαζομένων, ανεξάρτητα των εργασιακών σχέσεων που απασχολούνται, στις νέες δομές του δικαστικού κινήματος, σε μαζικά μεγάλα συνδικάτα που θα συγκεντρώνονται εκεί όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξάρτητα το χώρο, τον τόπο που εργάζονται και την ιδανικότητα που εργάζονται. Αυτή είναι μια πρώτη επιλογή. Και η δεύτερη επιλογή είναι να πείσει αυτούς τους εργαζόμενους ότι αξίζει να ενταχθούν στη συλλογική δράση. Η ένταξή του στη συλλογική δράση μπορεί να μην περάσει απαραίτητα σε πρώτη φάση από τα συνδικάτα, αλλά και από άλλα κινήματα. Τέτοιες εμπειρίες είχαμε και την εποχή των αγανακτισμένων, που εκεί μαζικοποιήθηκαν εργαζόμενοι ανεξάρτητα τη σχέση που είχαν με τη μισθωτή εργασία. Νομίζω τέτοια παραδείγματα θα πρέπει να κρατάμε τα μάτια μας ανοιχτά και να αποκτούν τα συνδικάτα μια δικτύωση μαζί τους, μια επαφή και μια αφίδρομη επικοινωνία, έτσι ώστε να μπορούν διαδοχικά και σε δεύτερο χρόνο οι εργαζόμενοι όλοι αυτοί να ενταχθούν με έναν μαζικό τρόπο στα συνδικάτα. Γιατί υπάρχει και το ζήτημα πέρα από τις επισφάλειες των επισφαλών εργαζόμενων. Υπάρχει και το ζήτημα της εξατομικοποίησης των εργαζομένων. Δηλαδή, θέλω να πω ότι συνεχώς βλέπουμε να αντικαθίστανται οι συλλογικές συμβάσεις με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Εσείς πώς λέτε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα? Ναι, πρέπει να πάμε αντίστροφα από ό,τι πάνε εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές. Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα σήμερα, λόγω της μονοσήμαντης κατεύθυνσης που είχε μέσα από μια διαδικασία κοινωνικού διαλόγου και συμβάσεων, να λύνει επιμέρους οριακά προβλήματα των εργαζομένων, στις σημερινές συνθήκες της κρίσης που
η εργοδοτική πλευρά δεν σου αναγνωρίζει ούτε το ρόλο του συνομιλητή και του κοινωνικού εταίρου, είναι αντίθετα τα συνδικάτα έμειναν μετέωρα. Δεν μπορούν πια να εκπροσωπήσουν τον εργαζόμενο, δεν έχουν την ικανότητα να διαπραγματευτούν για λογαριασμό κανενός εργαζόμενου, ούτε και αυτού που ήταν με την παλιά έννοια σε μια σχέση σταθερής εργασίας και πολύ περισσότερο αυτών που είναι επισφαλώς. Άρα πρέπει να πάμε σε μια αντίθετη κατεύθυνση. Να πάμε σε μια κατεύθυνση που θα συγκεντρώνουμε το σύνολο των δυνάμεων στο μαζικότερο σημείο, με μαζικές οργανώσεις, οργανώσεις που μπορούν να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι, χωρίς να υποτιμούμε τη σημασία της οργάνωσης των εργαζόμενων, σε όποιο επίπεδο μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε να πάμε αντίστροφα από την εξατομικευμένη σχέση των εργαζομένων, εργασίας των εργαζομένων, να πάμε στην μαζική οργάνωση των εργαζομένων για να πετύχουμε την διαπραγματευτική ικανότητα που χρειάζεται για να ανακτήσουμε τα μέχρι σήμερα δικαιώματα τα οποία είναι σε υποχώρηση. Και αυτό εννοείς ανεξάρτητα αν οι εργαζόμενοι έχουν υπογράψει συλλογικές συμβάσεις ή ατομικές συμβάσεις εργασίας. Είναι ανεξάρτητα από αυτό και είναι και ανεξάρτητα αν οι εργαζόμενοι αυτοί στη νέα του οργανωτική δομή που εμείς αναζητούμε εργάζονται στο δημόσιο ή στο ιδιωτικό τομέα, εργάζονται στη μία ή στην άλλη επιχείρηση, εργάζονται στη μία πόλη ή στην άλλη πόλη. Χρειαζόμαστε λοιπόν να συλλογικοποιήσουμε αυτή την προσπάθεια, να συμπετύχουμε ένα καλύτερο συσχετισμό δυνάμεων για να ανακτήσουμε τη χαμένη διαπραγματευτική και πολιτική ικανότητα του συνδικαλιστικού κινήματος να υπογράψει συλλογικές συμβάσεις και λογαριασμό όλων των εργαζομένων. Υπάρχει και το ζήτημα βέβαια της ανεργίας. Θέλω να πω το εξής, δηλαδή. Εντάξει, είναι γνωστό ότι το πρόβλημα της ανεργίας στην Ελλάδα είναι τεράστιο, υπερβαίνει και το 30% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού. Αυτό που ήθελα να σε ρωτήσω είναι το εξής. Ακούω πολύ συχνά σε κινητοποιήσεις εργαζομένων ότι μόνο οι μισοί άνεργοι να κατεβαίνανε στις διαδηλώσεις, η κυβέρνηση θα είχε πέσει. Η ερώτησή μου είναι σε σχέση με το μέγα θέμα, που ξέρω ότι είναι και αυτό δύσκολο, της οργάνωσης των ανέργων και τις κινητοποίησεις τους. Έχετε κάποιες προτάσεις, πώς το βλέπετε εσείς? Κοιτάξτε, οι άνεργοι πια πρέπει να αντιληφθούν τα συνδικάτα ότι θα είναι ένα φαινόμενο που θα πάρει πάρα πολύ χρόνο και θα ζήσουμε για πολλά χρόνια μαζί τους, ανεξάρτητα από τι θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Κατά συνέπεια, λοιπόν, ο τρόπος των συνδικάτων που μέχρι σήμερα περιζόντουσαν σε έναν παραδοσιακό τρόπο να βελτιώσουν τις συνθήκες εργασίας των εργαζομένων ή να λύσουν επιμέρους θέματα άβλησης των προβλημάτων που προκύπτουν για τους ανέργους δεν φτάνει σήμερα. Τα συνδικάτα σήμερα πρέπει να μετατραπούν σε έναν ισχυρό πυλώνα, ο οποίος θα διεκδικήσει χώρο και θα διεκδικήσει να συνδιαμορφώσει από θέσεις ταξικής αναφοράς ένα πολιτικό σχέδιο για την επόμενη μέρα, στην οποία θα μπορεί η οικονομία και η χώρα να κινηθεί σε μια γραμμή ανασυγκρότησής της. Τα συνδικάτα πρέπει σήμερα να αποκτήσουν την ικανότητα και να αναζητήσουν εναλλακτικούς δρόμους για να επαναλειτουργήσουν εργοστάσια τα οποία εγκαταλείπονται και μέσα από αυτή τη διαδικασία να διατηρήσουν θέσεις εργασίας. Εννοείς ότι πρέπει να αγκαλιάσουν οι πρωτοβουλίες σαν τη ΔΟΜΕ? Προφανώς. Όλα αυτά να τα εξετάζουμε ως εναλλακτικούς δρόμους που μπορούν να σου δίνουν νέες δυνατότητες. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να βάλουν φρένο στις απολύσεις εκεί που μπορούν να τις αποτρέψουν. Να ξαναδούμε την ανάγκη επανακρατικοποίησης επιχείρησης στρατηγικής σημασίας που μπορούν να δημιουργήσουν μια νέα δραστηριότητα, οικονομική δραστηριότητα και νέες θέσεις εργασίας. Και προφανώς να στηριχθεί ένα νέο παραγωγικό και αναπτυξιακό μοντέλο ανασυγκρότησης της χώρας και της οικονομίας που να δημιουργεί νέα απασχόληση. Και υπάρχει βέβαια και το μέγα ζήτημα των μεταναστών, οι οποίοι σήμερα αποτελούν το 10% του πληθυσμού της χώρας. Και ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι της εργατικής τάξης και οι οποίοι βρίσκονται σε άθλια κατάσταση. Σε αυτούς έχετε κάτι να προτείνετε? Η αντιμετωπίση του προβλημάτων των μεταναστών νομίζω ότι για τα συνδικάτα περνάει μέσα από την διεκδίκηση ενός δίκαιου, βιώσιμου πλαισίου νόμιμης διαμονής στη χώρα. Στον βαθμό που δεν μπορούμε να λύσουμε αυτή την απόλυτη, ως απόλυτη ανάγκη και προϋπόθεση των θεμάτων των μεταναστών, οι μετανάστες θα εγκλωβίζονται στο καθεστώς της μαύρης εργασίας και με πολύ μεγάλη δυσκολία θα εντάσσονται στα συνδικάτα. Άρα νομίζω η λύση βρίσκεται σε αυτό το κεντρικό ζήτημα και στον βαθμό που το αντιμετωπίσουμε στο επόμενο διάστημα δημιουργούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις και συνθήκες για την ένταξή τους στα συνδικάτα και την εκπροσώπησή τους. Το κρίσιμο σημείο δηλαδή είναι την νομιμοποίησή τους, λες? Το κρίσιμο σημείο κατά την άποψή μου είναι ένα πλαίσιο νόμιμο, δίκαιο, βιώσιμο που να εξασφαλίζει την νόμιμη διαμονή των μεταναστών στη χώρα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα παραμένουν εγκλωβισμένοι στο καθεστώς της μαύρης εργασίας, στο περιθώριο της κοινωνικής ζωής, με δυσκολία θα εντάσσονται στα συνδικάτα και με πολύ δυσκολία θα εκπροσωπούνται και τα αιτήματά τους. Νομίζω πρέπει να πάμε αντίστροφα, αυτό λέει η εμπειρία των προηγούμενων χρόνων, και στις δικές μας προτεραιότητες εναρχείται μία μεταξύ των πρώτων. Ας έρθουμε τώρα στο ζήτημα της νέας παράταξης που θα ιδρυθεί στη διευθυντική συνδυάσκεψη που θα γίνει στις 15 και 16 Μαρτίου. Ο παλιός συνδικαλισμός τώρα είναι κοινός, όπως να το πούμε. Είναι τελείως αποξιωμένος στη συνείδηση του μέσου εργαζομένου. Οπότε η ερώτηση για τη νέα παράταξη είναι η εξής. Τι καινούργιο φέρετε εσείς σε σχέση με αυτό το ζήτημα?
Κοιτάξτε, εμείς θέλουμε να συγκροτήσουμε και φιλοδοξούμε γι' αυτό ένα διαφορετικό παράδειγμα, ένα ανταγωνιστικό παράδειγμα από τα μέχρι σήμερα της μεταπολίτευσης και μετά στις γραμμές του δικαιωματικού κινήματος, ένα νέο, κατά την άποψή μας, συνδικαλιστικό υπόδειγμα. Άρα, ό,τι θάμπωνε την εικόνα του συνδικαλιστικού κινήματος μέχρι σήμερα, εμάς θα είναι ξένα στη δική μας αντίληψη, στη δική μας κουλτούρα. Και είναι προφανές ότι ένα παράδειγμα εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού και δευτερευόντως ενός παραδείγματος κομματικού σεκταρισμού δεν μπορεί να αποτελεί τη δική μας αναζήτηση στις νέες συνθήκες. Η επανασύνδεση του δικού μας προτάγματος με τις μεγάλες αξίες του εργατικού κινήματος που είναι η εθελοντική στράτευση, η προσφορά, η ανιδιοτέλεια, η αυταπάρνηση, είναι χαρακτηριστικά που πρέπει να διαπερνούν την νέα κουλτούρα της νέας μας παράταξης. Γι' αυτά εργαζόμαστε, γι' αυτά φιλοδοξούμε, αυτά φιλοδοξούμε το επόμενο διάστημα. Συγκροτούμε ένα εναλλακτικό, προοδευτικό, ριζοσπαστικό, αντινοφιλελεύθερο ρεύμα μέσα στις γραμμές του δικαστικού κινήματος που είναι ικανό να ξεμπερδέψει με ό,τι προηγούμενα θάμπωσε στην εικόνα τους. Η ερώτηση είναι βέβαια, η ακόλουθη ερώτηση είναι ότι προφανώς δεν προέρχεστε από πρωτενή γέννηση. Έχετε ένα παρελθόν. Ποιο είναι αυτό? Έχουμε ένα παρελθόν μιας ριζοσπαστικής διαδρομής, αριστερής ριζοσπαστικής δρομής μέσα στις γραμμές του δικαστικού κινήματος. Με αυτή θα την ερχόμαστε στη νέα συνάντηση. Συναντιόμαστε με άλλα ρεύματα και με άλλες συλλογικότητες που είχαν διαφορετικές πολιτικές διαδρομές. Η συνάντηση αυτή όμως δεν γίνεται σε ένα έδαφος προγραμματικά ουδέτερο, αλλά γίνεται σε ένα έδαφος προγραμματικά συμφωνημένο που μας αυτοπροσδιορίζει πολιτικά ιδεολογικά στις νέες συνθήκες. Επιλέγουμε μια γραμμή αποτίμησης και αποτίμησης προηγούμενης περίοδου από την οποία αντλούμε πολιτική γνώση και πολιτική εμπειρία. Δείχνουμε με μεγάλη σαφήνεια τον αντίπαλο των δικών μας προταγμάτων και της δικής μας δράσης. Καταθέτουμε καθαρά αιτήματα στη νέα συγκυρία και στη βάση αυτών των συμφωνημένων παραδοχών συγκροτούμε τη νέα μας συλλογικότητα που θέλουμε να εκπροσωπήσει το έτσι και αλλιώς καθολικό αίτημα που έρχεται από το σύνολο των εργαζομένων για την ανάγκη επαναθεμελίωσης και ανασυγκρότησης του δικαστικού κινήματος. Υπάρχει, και γι' αυτό ήταν το νόημα της προηγούμενης ερώτησής μου, υπάρχει μια κατηγορία προς τους συνδικαλιστές που κινούνται στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, οι οποίες λένε ότι συνεργάζεται με ευκολία με πρώην στελέχη της ΠΑΣΚΕ, η οποία είναι υπεύθυνη για, κυρίως, η παράταξη που είναι κυρίως υπεύθυνη για την απαξίωση του συνδικαλισμού. Σε αυτό τι απαντάτε? Να συμφωνήσουμε, να πούμε στο εξής, να επισημάνουμε τα εξής, ότι αυτή η συνάντηση δεν έχει να κάνει μόνο με δυνάμεις που προέρχονται από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, αλλά πρόκειται για μια συνάντηση που προέρχονται και από όλο το χώρο της αριστεράς, της εξοικειολογικής αριστεράς, της ανάνταχτης αριστεράς και όχι μόνο. Άρα πρόκειται για μια πολύμορφη συνάντηση. Με τους δυνάμεις εκείνες που προέρχονται από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, δεν γίνεται αυτό σε μια σχέση παρεδόση ούτε με όρους μεταγραφολογίας. Αλλά από την πρώτη μέρα του μνημονίου συναντηθήκαμε με αυτές τις δυνάμεις που επέλεξαν να συγκρουστούν με τις μνημονιακές πολιτικές, να συγκρουστούν με τις επιλογές, πολιτικές επιλογές που μέχρι τότε ενδεχομένως είχαν κάνει. Συντελέστηκε αυτή η δημιουργική διεργασία, αποκτήθηκε μια σχέση πολιτικής εμπιστοσύνης και όσμωσης. Σε δεύτερο χρόνο συναντηθήκαμε σε κοινά ψηφοδέλτια σε πολλές συνδικαλιστικές οργανώσεις και τώρα φτάνουμε στην κοινή παράταξη. Περιπτώσεις συνδικαλιστών που έχουν τέτοιο βεβαρημένο παρελθόν δεν τους ενδιαφέρει η ένταξη σε αυτή τη νέα συλλογικότητα και δεν χωρούν εξάλλου. Αλλά υπάρχει ένας πρόσθετος λόγος. Το εσωτερικό της νέας συλλογικότητας, οι δομές, η οργάνωση, οι αξίες που θα την διαπερνούν και θα την χαρακτηρίζουν, αν προκύψει κατά εξαίρεση μια τέτοια περίπτωση, δεν θα αντέξει να διατηρηθεί σε αυτή τη συλλογικότητα. Το ίδιο το πλαίσιο λειτουργίας αρχών και οι δομές της θα αποτρέπουν τέτοιες εξαιρέσεις αν προκύψουν στο μέλλον. Πώς αντιμετωπίζετε το ζήτημα των συνεργασιών με τις άλλες συνδικαλιστικές δυνάμεις που κινούνται στον χώρο της αριστεράς? Αναφέρομαι κυρίως στο ΠΑΜΕ και στις συνδικαλιστικές δυνάμεις που βρίσκονται γύρω από την Ανταρσία. Να συμφωνήσουμε για άλλη μια φορά ότι τα συνδικάτα είναι ανοιχτές εργατικές ενώσεις. Προαπαιτούμενο τους δεν είναι η ιδεολογική τους ενότητα. Και πολύ περισσότερο δυνάμεις αριστεράς που έχουν αναφορά στον ριζοσπαστισμό των συνδικάτων, στην ανάγκη ανασυγκρότησή τους, πρέπει να βρουν τρόπο συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ τους, ακόμα και αν δεν συμφωνούν σε όλα. Στην κάθε περίπτωση πρέπει να αποκατασταθούν φυσιολογικές σχέσεις ανάμεσά τους, σε αντίθεση με το φιλοπολεμικό κλίμα που υπάρχει σήμερα, όχι με ευθύνη του δικού μας χώρου, αλλά με ευθύνη των άλλων παρατάξεων. Και κυρίως αναφέρομαι στο ΠΑΜΕ. Το ΠΑΜΕ, νομίζω, μετά από 20 χρόνια από την ημερομηνία ίδρυσής του, πρέπει να βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα. Η επιλογή αυτή ήταν απολύτως αδιέξοδο, ήταν καταστροφική. Ζητάστηκε ως πολιτική ακριβώς. Η επιλογή ακριβώς αυτή ήταν αδιέξοδο, ήταν καταστροφική. Προκύπτει αυτό και εκ του αποτελέσματος. Η εργατική ένωση, η συνδικαλιστική οργάνωση δεν μπορεί να
υποκαθιστά το πολιτικό υποκείμενο και η ταύτισή του δημιουργεί τεράστια πολιτικά και συνδικαστικά προβλήματα. Η επιλογή του μεταξύ των άλλων τον τελευταίο χρόνο να μην συνενώνει τις δυνάμεις των αντισδιαιρεί με τους υπόλοιπους εργαζόμενους νομίζω το πλήρωσε πολύ ακριβά ως ευρύτερος χώρος της αριστεράς και από εκεί πρέπει να βγάλει τα αναγκαία συμπεράσματα. Ό,τι μας αφορά, η πρόσκληση είναι ανοιχτή. Εργαζόμαστε για αυτή τη συνάντηση, εργαζόμαστε για αυτή την συνεννόηση και η πρόσκληση αυτή θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι που να βρεθεί η κοινή βάση συνεννόησης. Σε μία περίοδο που οι καθαροί συνδικαλιστικοί αγώνες είναι δύσκολοι, με την έννοια ότι υπάρχει υψηλή ανεργία, φόβος της ανεργίας, εργοδοτική τρομοκρατία, ποιος είναι πια ο νέος ρόλος των συνδικαλιστών? Για να γίνω πιο καθαρός, να κάνω πιο αναλυτική την ερώτηση, δεν μπορείς πλέον σήμερα να ξεχωρίσεις τους καθαρά οικονομικούς αγώνες από τους πολιτικούς. Ας πούμε, την πάλη ενάντια στα μνημόνια. Η άποψή σας ποια είναι σε σχέση με αυτό το συνδυασμό? Ναι, να πούμε ότι το κοινωνικό υποκείμενο, το κοινωνικό επίπεδο από το πολιτικό είναι δύο διακριτά επίπεδα. Στις σημερινές έκτακτες όμως συνθήκες, το κοινωνικό υποκείμενο πρέπει να υπερβαίνει τα οριά του και να κοντένει ή να μικραίνει την απόσταση του πολιτικού. Κατά συνέπεια, μεταξύ των άλλων, σήμερα μας ενδιαφέρει ο πολιτικός προσανατολισμός των συνδικάτων, η πολιτική τους κατεύθυνση, τα πολιτικά αιτήματα που θέτουν προς διεκδίκηση, έτσι ώστε να μετατραπούν σε ένα ισχυρό πυλώνα της κοινωνικής και πολιτικής ζωής που μπορεί σήμερα να επηρεάσει και να τροφοδοτήσει κοινωνικές εργασίες που να σπρώξουν μεγάλους κοινωνικούς μετασχηματισμούς για μια οικονομία και μια κοινωνία που είναι ικανή να ικανοποιεί τις βασικές ανάγκες των εργαζομένων. Κατά συνέπεια, λοιπόν, υποστηρίζω την άποψη της υπέρβασης του μέχρι σήμερα κοινωνικού τους ρόλου, κοντεύοντας την απόσταση από το πολιτικό επίπεδο, προβάλλοντας πολιτικά αιτήματα στη σημερινή σύνθετη, έκτακτη ανάγκη και κατάσταση. Θέλω να πω, πολιτικό αίτημα είναι και να μην γίνονται κατασχέσεις σπιτιών. Είναι ένα άνθρωποι που δεν μπορούν να πληρώσουν τους οργανισμούς της ΔΕΗ. Δεν θα πρέπει να επεμβαίνει εκεί πέρα τα συνδικάτα? Είναι προφανές ότι θα πρέπει να επεμβαίνει τα συνδικάτα και γι' αυτό μιλάω για την υπέρβασή τους. Δεν μπορεί να περιορίζεται σε έναν αμυντικό αγώνα κλασικού τύπου που θα υπερασπίζεται λίγο την βελτίωση των θέσεων εργασίας των εργαζομένων. Αυτό το μοντέλο πια σε μενά συνδίκες δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες. Έχω την βεβαιότητα και το κάνουν πάρα πολλά συνδικάτα να προκρίνουν πια σήμερα πολιτικά αιτήματα που αφορούν την ίδια την κυβέρνηση, το χαρακτήρα της, το χαρακτήρα των μνημονίων, αναζητούν εναλλακτικές λύσεις και η ικανότητά τους των συνδικάτων θα κρυθεί γιατί από μόνο τους δεν φτάνουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις συνθήκες. Να πετύχουν μεγάλες κοινωνικές συμμαχίες με άλλα ενδιάμεσα στρώματα τα οποία και αυτά φτωχοποιούνται και τα χαρακτηριστικά τους όλο και περισσότερα προσδιάζουν με αυτά της μισθωτής εργασίας, να συγκροτήσουν μια νέα μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, η οποία είναι και τα θύματα των μνημονιακών πολιτικών, και να υπερασπιστούν ένα εναλλακτικό σχέδιο από ταξική θέση και άποψη, εξόδου από την κρίση με την κοινωνία και τους εργαζόμενους όρθιους.